Με στόχο να τιμήσουν τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης, ο Σύλλογος Ευρυτών του Νούμου Ροδόπης προσκαλεί όλα τα παιδιά του Δημοτικού της πόλης να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες και ζωγραφιές για να τιμήσουν την επέτειο αυτή. Σε όλα τα παιδιά θα δοθούν αναμνηστικά και θα βραβευθούν με χρηματικό ποσό των 100 ευρώ οι καλύτερες και πιο τυχερές δημιουργίες από κάθε ηλικία. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτών του Νούμου Ροδόπης, Χρήστος Χατζηπέμου. Ο Σύλλογος Ευρυτών Ροδόπης, με την συνεργασία της ΔΚΕΠΑΚ, της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κομοτηνής, καλούν όλα τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας, όλα τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου να ζωγραφίσουν, να πιάσουν χαρτί, μπογιές, μολύβια και να ζωγραφίσουν την ελευθερία της περιοχής μας. Έχουμε τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης στον ελλαδικό κορμό, 100 χρόνια ελεύθερης Θράκης. Δεν τα γιορτάσαμε πέρυσι όπως θα έπρεπε, που συμπληρώνονταν ακριβώς τα 100 χρόνια στις 14 Μαΐου την περσινή χρονιά, οπότε φέτος μας δίνεται η ευκαιρία να προσπαθήσουμε τουλάχιστον σε αυτές τις ηλικίες επικεντρώνοντας να κάνουμε μια εκδήλωση η οποία θα έχει ως στόχο τα παιδιά, τις γνώσεις τους για την ιστορία αλλά και την αγάπη τους για τον τόπο. Έτσι λοιπόν φροντίσαμε να κάνουμε μια έκθεση παιδικής ζωγραφικής όπου ψηφιακά θα μπορούν να μας αποστείλουν τις δουλειές τους, τα έργα τους, αυτά δηλαδή που θα δημιουργήσουν τα παιδιά. Και στη συνέχεια οι καλύτεροι από όλες τις τάξεις θα βραβευτούν από τον Σύλλογο Ευρυτών που είναι ο διοργανωτής αυτής της προσπάθειας και εκδήλωσης. Όλα τα παιδιά λοιπόν μπορούν να συμμετέχουν στην έκθεση αυτή που έχει σαν σκοπό πραγματικά να τιμήσουμε την ενσωμάτωση της Θράκης στον ελλαδικό κορμό. 100 χρόνια ελεύθερης Θράκης λοιπόν και όλα τα παιδιά ζητούμε να σκύψουν μπροστά σε ένα τετράδιο μαζί με τις μπογιές τους και τα μολύβια τους και αφήνοντας τη φαντασία τους να δημιουργήσει, να ζωντανέψουν εικόνες που μας αφορούν. Εικόνες που μόνο με τον ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο μπορούν να δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά. Η εκδήλωση αυτή δίνει μια ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν περισσότερα για την περιοχή, να μάθουν περισσότερο το τι συνέβη 100 χρόνια πριν και πώς μπόρεσε η Θράκη να ενσωματωθεί σε αυτό που λέμε ελλαδικός κορμός. Πραγματικά θυμόμαστε τα ελευθέρια και γενικά την ενσωμάτωση της Θράκης επαιτειακά κάθε 14η Μαΐου με μια σειρά από εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις όμως είναι για το παιδί, έχουν δημιουργούς τα ίδια τα παιδιά και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο, ότι σε αυτές τις ηλικίες ξεκινάμε να δείχνουμε την αγάπη για τον τόπο μας, να δείχνουμε δηλαδή το ενδιαφέρον μας για την ιστορία τόπου και γνωρίζοντας την ιστορία μπορούμε να αξιολογούμε καλύτερα το παρόν, μπορούμε να βλέπουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Για οποιασδήποτε πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται όλοι στο Σύλλογο Ευρυτών, αναζητώντας μάλιστα και στο Facebook την σχετική σελίδα που έχει δημιουργηθεί με τον τίτλο 100 χρόνια ελεύθερη Θράκη. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν τις ζωγραφιές τους, όπως μπορούν και στο email του Συλλόγου. Εμείς θα, αφού τα ανεβάσουμε στο κοινωνικό δίκτυα τις ζωγραφιές τους, στη συνέχεια θα φροντίσουμε στα stands, τα banner, μέσω, με banners του Συλλόγου, να τα παρουσιάσουμε και την περίοδο των ελευθερίων στην κεντρική πλατεία της πόλης μας.